Δώστε μας τη δική σας εικόνα, πώς είναι η κατάσταση τώρα. Πέρασαμε μια δύσκολη μέρα χθες και μια δύσκολη νύχτα. Πραγματικά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρότι είμαστε ακόμα ανήσυχοι, είναι καλύτερα τα πράγματα στα δύο μέτωπα τα χθεσινά, στο χωριό Πλατάνα και νότια του χωριού Μακρυμάλη, στο κομμάτι που είναι ανάμεσα στα Ψαχνά και στο χωριό. Έχουμε μια αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή όμως στο χωριό Σταυρός, βορειοανατολικά, κοντά στο γήπεδο του χωριού. Και αυτή τη στιγμή εκεί έχουν πέσει περισσότερες δυνάμεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτό το σημείο, το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο και κοντά στον οικισμό. Άρα έχουμε τρία μέτωπα και ένα που είναι κοντά σε οικισμό. Ναι, είναι κοντά στο χωριό Σταυρός και χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει άμεση επέμβαση για να μπορέσει να ελεγχθεί. Πού κοντά είναι αυτό το χωριό Σταυρός, πού κοντά είναι? Το χωριό Σταυρός είναι βόρεια των Ψαχνών. 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ψαχνών. Είναι ένα από τα τέσσερα χωριά που εκενώθηκαν χτες. Ακριβώς, ακριβώς. Οι δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομία έχουν κρατήσει τον κόσμο μακριά από την πρόσβαση στα συγκεκριμένα χωριά. Και γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και τα ενέργεια μέσα για να μπορέσουν να ελεγχθούν αυτά τα μέτωπα. Υπάρχει πολύ καλύτερη ορατότητα. Ευτυχώς οι άνεμοι δεν πνέουν ισχυρά όπως χθες και πιστεύουμε ότι θα έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά για την ώρα είμαστε ακόμα σε αναμονή και σε εγρήγορση. Κύριε Κελαδίτη, ο Σταυρός είναι ανάμεσα στο Πλατάνα και στην Αγία Τριάδα? Όχι, όχι. Είναι βόρειο-δυτικά. Και αυτή τη στιγμή είναι, λέτε, το πιο επικίνδυνο μέτωπο, δηλαδή απειλείται ο οικισμός? Δεν απειλείται ακόμα ο οικισμός, αλλά σίγουρα εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι θα μας βοηθήσουν ώστε να μην προχωρήσει η φωτιά προς το χωριό. Μάλιστα. Έχετε πληροφόρηση για το αν θα έρθουν παραπάνω μέσα, πτυτικά μέσα? Όχι, για την ώρα χρειάζονται σίγουρα, σίγουρα ενίσχυση, γιατί το μέτωπο, όπως γνωρίζετε, εκτείνεται σε μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Φοβόμαστε αναζωπηρώσεις, επομένως πρέπει να ενισχυθεί στο μέγιστο η καταστολή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κελαϊδίτη. Καλή συνέχεια.